Ημέρα check-up. Η Σοφία θέλει να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό. Εδώ και λίγες μέρες έχει πυρετό, πονόλαιμο, βήχα και συνάχη. Κάνει το τεστ και βλέπει ότι δεν έχει κορονοϊό. Ευτυχώς. Θέλει όμως να δει γιατί δεν γίνεται καλά. Φτάνει λοιπόν στον γιατρό και βλέπει ότι έχει πολύ κόσμο έξω. «Όχ», λέει, «θα κολλήσουμε τίποτα εδώ». Πάει στη γραμματέα του γιατρού και τη ρωτάει γιατί έχει τόσο κόσμο, αφού το ραντεβού της είναι για τις 7 και η ώρα είναι 7 παρά 10. «Άργησαν κάποια ραντεβού σήμερα», λέει η γραμματέας και συνεχίζει. «Θα περιμένετε λίγο, αλλά όλα θα πάνε καλά». Μετά η γραμματέας της ζητάει κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου και άμκα. Επίσης, της δίνει να συμπληρώσει και ένα ιστορικό. Η Σοφία συμπληρώνει όλα τα έγγραφα, περιμένει λίγο και μπαίνει στον γιατρό. Τον χαιρετάει και του εξηγεί τα συμπτώματά της. Ο γιατρός αρχίζει την εξέταση. Τη ζητάει να πάρει μία βαθιά ανάσα και να βήξει. Μετά από λίγο της λέει, «Μάλιστα, έχετε βροχίτιδα. Δεν είναι κάτι σοβαρό». Της δίνει μία συνταγή. Η Σοφία τη διαβάζει και βλέπει ότι πρέπει να παίρνει αντιβίωση μία φορά την ημέρα μετά το μεσημεριανό φαγητό. Μετά τον ρωτάει τι πρέπει να τρώει και εκείνος της απαντάει ότι κάνουν καλό οι ζεστές σούπες, τα φρούτα, τα λαχανικά, το μέλι, το ελαιόλαδο, το μοσχάρι και γενικά η υγιεινή διατροφή. Μάλιστα, της λέει ότι καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο να φάει τώρα που είναι άρρωστη, αλλά πρέπει να προσπαθήσει. Πού να ήξερε ότι η Σοφία όταν αρρωσταίνει τρώει 2 φορές περισσότερο. Τελικά τον ρωτάει αν μπορεί να φάει μουσακά. Ο γιατρός την κοιτάζει λίγο, της χαμογελάει και τη συμβουλεύει να κρατήσει μία ισορροπία στη διατροφή της, να πίνει πολύ νερό και να κοιμάται καλά. Στη συνέχεια βγαίνει έξω και πάει στο φαρμακείο για να πάρει την αντιβίωση. Η φαρμακοποιός της τονίζει ότι η αντιβίωση αυτή είναι πολύ δυνατή και ότι πρέπει να προσέξει να μην την πάρει με άδειο στομάχι. Η Σοφία την αγοράζει και πάει στο σπίτι της. Μόλις φτάνει, της τηλεφωνεί η κολλητή της, η Μαρία, και της προτείνει να πάνε έξω. «Δυστυχώς δεν μπορώ, είμαι ακόμα άρρωστη. Πρέπει να μείνω μέσα στο σπίτι και να φάω κάτι ζεστό», απαντάει η Σοφία. «Εντάξει λοιπόν», λέει η Μαρία, «σου φέρνω κάτι ζεστό, μια ζεστή πίτσα». Η Σοφία γελάει δυνατά και της λέει να σταματήσει γιατί την πονάει ο λαιμός της κάθε φορά που γελάει. Μετά από λίγο, οι 2 φίλες είναι μαζί και τρώνε την ζεστή πίτσα. Λέτε να είναι καλύτερα ο λαιμός της Σοφίας αύριο ή έπρεπε να ακούσει τη γιαγιά της που ήθελε να της φτιάξει κοτόσουπα. This was the Greek story for today. Hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σου!